Θα καλησπερίσω τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη, Περιφερειάρχη Κρήτης, για να ανοίξουμε λίγο την κουβέντα, κύριε Αρναουτάκη, να μας εξηγήσετε κι εσείς κάποια πράγματα τα οποία υπόθηκαν νωρίτερα σήμερα διαστόματος Κερίδη. Καλησπέρα σας αρχικά. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, αρχικά και με αιχμή τις καραβιές που συνεχίζονται, προβληματίζεστε? Ναι, είναι ένα πρόβλημα πάρα πολύ σοβαρό για την Κρήτη εν ώψη και της νέας τουριστικής περίοδου, που πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα έχουμε μία δυσφήμιση για την Κρήτη στο εξωτερικό. Πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα από αυτό που γίνεται σήμερα, ποιος πληρώνει όλα τα κόστη που έχουν και οι Δήμοι και η Περιφέρεια που έχουν δοθεί. Και να πω ένα παράδειγμα. Είμαστε χθες στη Γάβδο με τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Κερίδη. Ένα νησί που έχει 50 μόνιμους κατοίκους. Βλέπουμε πόσος κόσμος έρχεται. Και σήμερα, για τη Γάβδο ήταν, πήγανε Παλαιόχωρα, θα έχουμε τακτικές ροές μεταναστών. Πρέπει να λυθεί το θέμα με μια υποδομή η οποία δεν θα είναι μόνιμη, ή με δύο υποδομές που δεν θα είναι μόνιμες, αλλά αυτό το τριήμερο, το τετραήμερο που χρειάζονται για να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από πλευράς λιμενικού, αστυνομίας και μεταφορά στην Αττική, πρέπει να υπάρχει μια δομή η οποία θα μπορεί να έχει τις απαραίτητες συνθήκες και ασφάλειας και υγειονομικής ασφάλειας. Γιατί για να γίνεται μια πρώτη καταγραφή. Μια πρώτη καταγραφή. Να γίνεται ένας έλεγχος ό,τι αφορά την υγεία των ταλαιπωρημένων. Ακριβώς. Δηλαδή ανθρώπων. Τώρα φεύγουν να πάει στα γυμναστήρια, να πάει στον Καλαθά, να πάει σε ένα, στη Σούδα, έξω από το λιμάνι. Αύριο μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε πλατεία. Είδαμε τι έχει γίνει πέρυσι στη Ρόδο. Ότι ήταν στις πλατείες. Αυτό πρέπει να το προλάβουμε. Και μακάρι να μην έρθουν άλλοι άνθρωποι, γιατί είναι άνθρωποι κι αυτοί. Πρέπει να είναι σε συνθήκες που να είναι ανθρώπινες και να μην είναι πεταμένοι σε μια αποθήκη χωρίς ένα ρούχο, χωρίς ένα στρώμα, χωρίς μια κουβέρτα. Αξιοπρέπεια. Άρα πρέπει να δούμε. Και αυτά τα χρήματα, αυτές τις χρηματοδοτήσεις, πληρώνονται από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί εντάξει, η Γάβδος θα πάρει τώρα 120.000. Εάν έχουμε όμως 10 φορές που πρέπει να έρθουν, θέλει 1.200.000. Ούτε οι άνθρωποι υπάρχουν. Και αν δούμε πού βγαίνουν στη Γάβδο, σε μια παραλία στην Τρυπητή, που είναι η καλύτερη παραλία που πηγαίνει κόσμο στο καλοκαίρι και από εκεί ζει το νησί, θέλει 3 ώρες. Με 4 ώρες να μεταφερθούν κεντρικά για να πάνε σε άλλο μέρος. Μάλιστα, λοιπόν, βοηθήστε με λίγο, κύριε Αρναουτάκη. Ο κύριος Κερίδης σήμερα ήταν πολύ προσεκτικός στη χρήση των λέξεων. Μίλησε για την προοπτική υποδομής προσωρινής φιλοξενίας. Βέβαια, με βάση τα στοιχεία του ρεπορτάζ, ακούσαμε για την προοπτική δημιουργίας 2 προσωρινών υποδομών. Εν τέλει, εάν τι θα θέλουν ισχύσει... οι τοπικοί φορείς, ναι, να σας πω. Αυτό το οποίο συζητήθηκε είναι για 2 υποδομές προσωρινές. Για 3 μέρες ή το πολύ 4 μέρες για να γίνεται η μεταφορά ασφαλή προς την Αττική. Αυτή την πρόταση την ακούσατε σήμερα για πρώτη φορά. Πρώτη φορά έπεσε στο τραπέζι σας, έπιασε εξαπίνηση, ήταν κάτι το οποίο το είχατε συζητήσει και σε προγενέστερο χρόνο? Όχι, δεν είχαμε συζητήσει για τις υποδομές αυτές, γιατί είχαμε κάνει μια συνάντηση στο Υπουργείο, είχαμε ξαναμιλήσει άλλη μια φορά τηλεφωνικώς, γιατί ποιο είναι το θέμα το μεγάλο? Το θέμα το μεγάλο είναι εάν έχουμε απώλειες ανθρώπινες στη θάλασσα, θα ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη δυσφήμιση και για το λιμενικό, και για την Ελλάδα και για την Κρήτη. Πρέπει λοιπόν με ασφάλεια ό,τι γίνεται να μπορεί να μεταφερθεί σε άλλες περιοχές, μια μη μόνιμη, αυτό είναι ξεκάθαρο, υπόθηκε σήμερα, μη μόνιμη, αλλά πάντα οι τοπικοί φορείς θα το αποφασίσουμε. Υπάρχει και αυτοί που σας λένε ουδέν μονιμότερον του προσωρινού. Ακριβώς, όμως. Αυτή τη στιγμή όμως πρέπει να έχουμε και νομίζω ότι το ανθρώπινο δυναμικό που έχει η αυτοδιοίκηση, θα καταλήξουμε να βρούμε τη βέρτιστη λύση. Δεν είναι λύσεις αυτές που εάν δούμε κάθε μέρα και έρθει ένα καράβι και να πετάτε ο κόσμος σε ένα κλειστό γυμναστήριο ή αύριο στην περιοχή του Καλαθά που είναι κατασκηνώσεις θα σταματήσει. Είναι κάτι παιδικά κρεβατάκια. Δεν γίνεται, άρα δεν συζητούμε. Δεν συζητούμε για το λιμάνι της Σούδας, δεν συζητούμε για το λιμάνι του Ηρακλείου ή για τον Νότο που είναι σε όποια περιοχή ή στον Νότο. Υπάρχει ακριβή στο τοποθεσία? Όχι, για τοποθεσία δεν έγινε καμία συζήτηση. Νομίζω ότι θα γίνει μια συζήτηση, θα
ξανασυζητήσουμε με τον κύριο Υπουργό, που πρέπει να πω ότι δύο μέρες ήμουνα μαζί, είδαμε την αγωνία και τη δική του. Υπάρχει μια εμπειρία πάρα πολύ καλή, γιατί φανταστείτε ότι μια μη μόνιμη δομή πρέπει να έχει πάνω από 40 με 50 άτομα, τα οποία να διαχειρίζονται όλο τον κόσμο και τα οποία θα πληρώνονται από το Υπουργείο, από ευρωπαϊκούς πόρους. Εάν δεν υπάρχει αυτό, δεν μπορεί να το σηκώσει ένας Δήμος ή η περιφέρεια όλα αυτά τα έξοδα από πόρους δικούς της. Γιατί εθνικοί πόροι είναι ελάχιστοι. Είναι πάρα πολύ λίγοι οι εθνικοί πόροι. Άρα μπορεί να δώσει το Υπουργείο μια, δυο, τρεις φορές. Μετά τι θα γίνει, ποιος θα πληρώνει όλα τα έξοδα, ποιος θα πληρώνει τη σύντηση, τους ιατρούς, την καθαριότητα, τη μεταφορά. Με τη μεταφορά υπάρχει ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ήδη το ένα λεωφορείο, για να σας πω ότι παραμένει για απολύμανση τρεις μέρες. Ένα λεωφορείο που μεταφέρει παραμένει τρεις μέρες. Άρα αυτά πρέπει να πληρωθούν. Διότι υπάρχει ανησυχία, μην έχουμε κάποια αρρώστια ή οτιδήποτε άλλο. Πρέπει λοιπόν και μετά από συζήτηση που έγινε εμπεριστατωμένη σήμερα πάνω στα θέματα αυτά, να ξαναμιλήσουμε με τον Υπουργό, να καταλήξουμε όλοι μας ποια είναι η βέλτιστη λύση, γιατί οι μετανάστες ήρθαν. Μακάρι να φύγουν, αλλά δεν το βλέπει κανείς. Καθυστέρησε λίγο, κύριε Αρναουτάκη, αυτή η συζήτηση, μήπως καθυστέρησε αυτή η συζήτηση να γίνει? Εμείς το είχαμε συζητήσει αρκετό καιρό. Περίμεναν να γίνει η επίσκεψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Μητσοτάκη, στην Αίγυπτο, γιατί δόθηκαν πόροι 7,5 δισεκατομμύρια περίπου για να κρατήσει η Αίγυπτος όλους αυτούς τους μετανάστες. Η Αίγυπτος έχει αυτή τη στιγμή 9 εκατομμύρια μετανάστες. Η Τουρκία έχει 5 εκατομμύρια μετανάστες. Έχει μία βελτίωση της ροής από την Τουρκία προς την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει αυτή η συμφωνία. Θα έχουμε και τη συμφωνία Ελλάδος-Αιγύπτου που θα γίνει μέσα στο Μάη. Άρα δεν έχει καθυστερήσει. Είναι τα βήματα που πρέπει να γίνουν, γιατί είδαμε ότι ένα μήνα είχαμε 80% μείωση των ανθρώπων που ερχόταν. Τώρα, δύο μέρες πάλι ήρθαν 73 άτομα, 29 σήμερα. Και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Άρα, έτσι, πρέπει να βρεθεί μια λύση, να προχωρήσουν ποιοι θα είναι οι χώροι που θα είναι αυτοί οι μη μόνιμοι. Το επαναλαμβάνω και πάλι, το είπε ο Υπουργός, με τη μεταφορά στην Αττική όλων αυτών των ανθρώπων. Και μακάρι να μην έχουμε ροές. Άρα, για την ώρα τουλάχιστον βαδίζουμε στα τυφλά σε ό,τι αφορά το κομμάτι το κτηριακό, σε ό,τι αφορά τις υποδομές. Ο κύριος Καλογερής... Το χωροταξικό. Ναι, σωστά. Ναι. Ο κύριος Καλογερής είχε προκρίνει ως λύση, αν δεν κάνω λάθος, κάποιο χώρο από το παλιό ψυχιατρίο. Ναι, έχει υποθεί αυτό, αλλά θα το δουν οι υπηρεσίες του Υπουργείου, αν πληρεί τις προϋποθέσεις ασφάλειας για να μπορούν να πάνε εκεί. Είχε προταθεί χθες το πρωί. Ωραία. Αυτές οι νέες υποδομές, αυτός ο νέος σχεδιασμός θα συνοδεύεται και από μια ενίσχυση επιχειρησιακή, αν θέλετε, γιατί λίγο το προηγούμενο διάστημα δεν είδαμε έναν συντονισμό στο 100%. Ήταν λίγο σκόρπια η διαχείριση, ναι, αν μπορώ να το θέσω με αυτόν τον τρόπο. Έχετε δίκιο, γιατί δεν έχουν ούτε οι Δήμοι ούτε η Περιφέρεια το στελεχειακό δυναμικό για να μπορεί σε όλους τους τομείς να έχει τη δράση που πρέπει. Άρα χρειάζεται οργάνωση. Οργανωμένα πρέπει να γίνονται όλα αυτά τα θέματα και από πλευράς του λιμενικού, που υπάρχει μια εξαίρετη συνεργασία, της αστυνομίας, της μεταφοράς, της ιατρικής κάλυψης, της σύντησης. Όλα αυτά είναι θέματα. Δεν είναι ένας άντρος να δώσει έναν άνθρωπο ένας άντρος και να πούμε ότι είναι εντάξει. Όχι. Επίσης, δεν υπήρχε μια κουβέρτα, δεν υπήρχε ένα οποιοδήποτε άλλο εργαλείο το οποίο θα βοηθούσε όλο αυτόν τον κόσμο. Πρέπει λοιπόν οργανωμένα να γίνεται και να αφού υπάρχουν οι πόροι, γιατί δεν γίνεται να υπάρχουν οι πόροι και να λέμε δεν θέλαμε τους πόρους, αλλά ναι, να πάρει ένας Δήμος 10.000 σήμερα, να πάρει 15 αύριο, 20 μεθαύριο. Σταματήσαν οι πόροι κάποια στιγμή, δεν θα υπάρχουν, άρα τι θα κάνουμε μετά από ένα μήνα, μετά από δύο μήνες, εάν υπάρχουν ροές? Μακάρι να μην υπάρχουν. Μακάρι να τηρηθεί η συμφωνία η οποία έγινε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τη χώρα μας. Μακάρι να μην ξανάρθει κανείς. Αλλά πρέπει να βρούμε τη λύση σύντομα, διότι να μην την έχουμε εν ώψη τουριστικής περίοδου και να έχουμε μία δυσφήμιση για το νησί μας.
Ωραία. Λοιπόν, να κλείσουμε αυτό το θέμα. Θέλω λίγο να σας θέσω ένα ζήτημα το οποίο αφορά τη δημόσια υγεία, διότι είχατε επικοινωνία με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Απευθύνατε εκ νέου μία έκκληση σε ό,τι αφορά τη στελέχωση και το θέμα των νοσοκομείων. Αν δεν κάνω λάθος, και οι γιατροί του Βενιζέλη έχουν ζητήσει την παρέμβαση του εισαγγελέα για τις ελλείψεις. Αυτό που με ενδιαφέρει να μας πείτε απόψε είναι τι σας απάντησε ο κύριος Γεωργιάδης. Να σας πω. Εμείς με ομόφωνες αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και με την προηγούμενη ηγεσία και με το προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο και με τον κύριο Χρυσοχοίδη που είχε έρθει εδώ τρεις φορές θέσαμε το θέμα της δημόσιας υγείας για το νησί. Mm-hmm. Γιατί αφενός έχουμε ότι εμείς ενισχύουμε με υλικοτεχνική υποδομή τα νοσοκομεία της Κρήτης, τα κέντρα υγείας, τα περιφερειακά ιατρία και όμως έχουμε τα καλύτερα μηχανήματα και μια στιγμή δεν θα έχουμε τους γιατρούς και τους νοσηλευτές για να μπορούν να τα λειτουργήσουν. Να πούμε ότι την περίοδο της πανδημίας η Περιφέρεια Κρήτης διέθεσε πάνω από τα 25 εκατομμύρια για 530 γιατρούς και νοσηλευτές για να μπορεί να στηρίξουν το δημόσιο σύστημα υγείας που αν δεν υπήρχε το δημόσιο σύστημα υγείας μέσα στην πανδημία θα είχαμε πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Είδαμε ότι προκηρυχτήκαν θέσεις αναισθησιολόγων, πήραν από τον ιδιωτικό τομέα, βγήκαν οι προκηρύξεις, δυστυχώς δεν δόθηκαν, δεν είχαμε άτομα τα οποία να δώσουν υποψηφιότητα για να είναι, γιατί μια κυρία πήγε στην Κύπρο, άλλοι δεν είχαν καταθέσει για κάποιο άλλο αναισθησιολόγο. Το πρωί μίλησα με τον κύριο Γεωργιάδη, είχαμε ξαναμιλήσει, μετέφερα το μεγάλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Πρέπει να δοθούν τα κίνητρα για να μπορούν να παραμένουν οι άνθρωποι εδώ. Αυτά φαντάζομαι τα γνωρίζει βέβαια ήδη. Το θέμα βεβαίως, είναι τι σας απάντησε. Θα το δω το θέμα, κάτι πιο συγκεκριμένο. Ζήτησα να έρθει και στην Κρήτη, mm-hmm. να κάνει επίσκεψη, να δει από κοντά τα προβλήματα. Mm-hmm. Έχουν μεταφερθεί και από τη ΔΥΠΕ και από τους διοικητές. Έχουν μεταφερθεί αυτά τα προβλήματα. Ξέρει πάρα πολύ καλά τι γίνεται. Όμως το ζητούμενο είναι ότι εάν δεν δοθούν, κατά την άποψή μου, κίνητρα οικονομικά για να μπορούν να βρεθούν και αναισθησιολόγοι και άλλες ειδικότητες, πρέπει να δούμε τη δημόσια υγεία. Πρέπει να δούμε το ΕΣΥ πώς ξαναστήνεται και πρέπει να δοθούν mm-hmm. γενναία κίνητρα για να υπάρχει λοιπόν, ένα καλό αποτέλεσμα. Κύριε Αρνοτάκη, επειδή ο χρόνος πιέζει, θέλω μία κουβέντα. Είχατε σήμερα επαφές και με τον αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Νικολακόπουλο, Προστασίας του Πολίτη. Σε σχέση με το σοφρονιστικό κατάστημα στη Νεάπολη, επειδή έχει γίνει πολύ λόγο τα τελευταία χρόνια επ' αυτού, είναι αδύνατο να προχωρήσει αν δεν υπάρχει οδική σύνδεση και αποχετευτικό. Είχαμε απόψε τη συνάντηση με τον κύριο Νικολακόπουλο για αρκετή ώρα και με την κυρία Γραμματέα του Υπουργείου και τον Αντιπεριφερειάρχη μας, τον κύριο Αντολάκη από το Λασίθι. Αυτό το οποίο εμείς βλέπουμε ότι μπορεί μέχρι τέλος του χρόνου οι αρχές να έχουν ολοκληρωθεί τα έργα, γιατί είναι μια ιστορία μεγάλη πολλών χρόνων, γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί. Από τη μια εταιρεία πήγε στην άλλη, δεν πληρωνόταν πάρα πολύ η ανάδοχη των έργων, προβλήματα. Τώρα όμως βρισκόμαστε στο τέλος. Εμείς ήδη θα προχωρήσουμε σε μια μελέτη για το αποχετευτικό και επίσης για το δρόμο που πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Θα βρούμε τα χρήματα. Mm-hmm. Δεν είναι δυνατόν αυτό το έργο από τη στιγμή που ολοκληρώνεται να μην μπορεί να λειτουργήσει. Γιατί θα έχουμε ότι θα κλείσει η Αλικαρνάσσος. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορεί να έχουμε μια τέτοια δομή, να μπορεί να λειτουργεί και θα είναι μια πολύ καλύτερη δομή mm-hmm. για τους ανθρώπους που είναι φυλακισμένοι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά σε αυτό το σημείο και την παρουσία σας απόψε στο δελτίο μας, κύριε Αρναουτάκη.